κόκαλα, προβιές ζώων και όχι μόνο, δίπλα σε κάδους απορριμμάτων. Εικόνες περιβαλλοντικής μόλυνσης, μία ανάσα από σχολικό συγκρότημα στη Νέα Αλικαρνασσό. Αυτό στα 82 μου χρόνια πρώτη φορά το βλέπω. Είναι εντελώς απαράδεκτο. Δεν χωρίζω ότι μέσα ρίξανε κάτι. Αυτά είναι εντελώς έγκλημα. Κρέατα, όλα κρέατα. Το κακό είναι ότι είναι μόνο παιδάκια. Περνάνε από εδώ μόνο παιδάκια. Από εδώ, από αυτή την πόρτα, περνάνε μόνο πρώτη και δευτέρα δημοτικού. Και πίσω μου είναι το νηπιαγωγείο. Σε πόρτα σχολείου είναι άσχημο. Δίπλα σε κάδους απορριμμάτων, ασυνείδητος παράτησε μαύρες σακούλες με ζωικά απόβλητα και έγινε καπνός. Απαράδεκτο. Γιατί ζουν ανθρώποι, γιατί... αλλά πιστεύω ότι πρέπει να μεριμνήσουν και υπεύθυνοι, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, καθένας με το μυαλό που έχει αυτά κάνει. Τι να σας πω τώρα, τι να πω εγώ και τι να... Αφού βλέπουν το σχολείο απέναντι. Εδώ βλέπετε και τα σκυλιά τι κάνουν. Και μπορεί οι μαύρες σακούλες να έκρυβαν το πρόβλημα, όμως η παρουσία αρκετών σκύλων στο σημείο φανέρωσαν τις εικόνες ντροπής. Προβιά από δέρμα κρατούσε ένα σκύλος και το τραβούσε. Απλά δεν κατάλαβα τι είναι, γιατί σε άψητο κομμάτι λες τώρα τι είναι αυτό. Αυτός που το έκανε αυτό δεν είχε τρύπα στο πρόσωπό του. Γενικότερα οι σκουπιδομές μας εδώ πέρα είναι ανύπαρκτες και οι κάδοι είναι σκουπιδότοπος από μόνος τους. Νομίζουν ότι μπορούμε να πετάξουμε τα πάντα. Εδώ πέρα εκτός από τα παιδιά υπάρχουν και αδέσποτα που θα μαζευτούν. Εκτός από αυτό είναι γεμάτο ασθένειες με τις μύγες, τις μεταφορές, τα κουνούπια. Την ώρα που σκύλοι απολάβαναν το γεύμα τους, εργαζόμενοι από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου βρέθηκαν στο επίμαχο σημείο αναζητώντας στοιχεία τα οποία θα τους οδηγήσουν στον ασυνείδητο κρεοπόλη προκειμένου να επιβληθεί και το ανάλογο πρόστιμο. Τις εικόνες αυτές καταδικάζει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Κρεοπολών Ηρακλείου, ο οποίος αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία που έλαβε ο Σύνδεσμος για την αντιμετώπιση του όλου ζητήματος μέσω εταιρείας ανακύκλωσης για τη συλλογή ζωικών αποβλήτων από τα κρεοπολία. Να έρθουν σε επικοινωνία να τα παίρνουν από τα μαγαζιά τους, ώστε να μην πετάνε τίποτα στους κάδους. Έχουμε έρθει και στη συνεργασία με το Δήμο, έχουμε κάνει επανειλημμένες συναντήσεις και τελικά βρήκαμε μόνοι μας, σαν σύντομα βρήκαμε μόνοι μας αυτή τη λύση. Από πλευράς του Δήμου δεν είχαμε και καμιά βοήθεια κι εμείς. Είναι ορισμένοι που μπορεί να μην έχουν, το ξέρουν ακόμα, γιατί είναι τώρα 3-4 μήνες το παλεύουμε αυτό το κομμάτι. Σε ένα μήνα, δύο, να έχει εξαλείψει τελείως το φαινόμενο αυτό. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Καθαριότητας, το πρόβλημα με την αναπόθεση ζωικών αποβλήτων δίπλα σε κάδους απορριμμάτων σε διάφορες περιοχές του Ηρακλείου είναι τεράστιο από το περασμένο καλοκαίρι μέχρι σήμερα, με τα πρόσημα να είναι δεκάδες.